Γεια σε όλους. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Κάτι το οποίο και στη συνέχεια και σε όλη την πορεία της δίκης είναι πάρα πολύ αναγκαίο και μιλάω ουσιαστικά στα μέσα ενημέρωσης για να κρατηθεί σε επίπεδο που αρμόζει και που απαιτείται η δημοσιότητα και η ενημέρωση του κόσμου μας για αυτή τη σημαντική νομικά και πολιτικά δίκη. Η συμπλήρωση 2 ετών από την έναρξη της δίκης εις βάρος της Χρυσής Αυγής προσφέρεται για εξαγωγή συμπερασμάτων για τη συνέχιση της προσπάθειας να αναδειχθεί και να τεκμηριωθεί ο σύμφωνα με το παραβεβαιωτικό βούλευμα 215 του 2015 εμβληματικός χαρακτήρας της Χρυσής Αυγής, ο οποίος είναι εγγενής και απορρέει από την ίδια την ναζιστική φασιστική ιδεολογία και πρακτική της. Από την αρχή, κοινός σκοπός και στόχος της πολιτικής αγωγής είναι να συμβάλλουμε στην ανάδειξη όλων εκείνων των στοιχείων που και το παραβεβαιωτικό βούλευμα διαλαμβάνει και η αποδεικτική διαδικασία μέχρι σήμερα έχει δείξει, ώστε να τιμωρηθούν όχι μόνο η φυσική αυτοργή των εξεταζόμενων εγκλημάτων, αλλά και η ηγεσία της συγκεκριμένης εθνικοσοσιαλιστικής οργάνωσης. Να αναδειχθεί ότι η εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής απορρέει με άμεσο και ευθύ τρόπο από την ίδια την ιδεολογία της και την ιστορία της, και ότι τα εξεταζόμενα εγκλήματα τελέστησαν στα πλαίσια και την εφαρμογή των σκοπών της. Με την πάροδο 2 ετών από την έναρξη της δίκης και με την εξέταση των περισσότερων μαρτύρων κατηγορίας που κλητεύθηκαν από το δικαστήριο, ήδη έχουν εξεταστεί 85 στους 133 κλητευτέντες από το δικαστήριο. Σε αυτούς πρέπει να προσθεθούν και οι προτινόμενοι από την πολιτική αγωγή μάρτυρες, όπως και οι μάρτυρες υπεράσπισης, που αφορούν τις διαλαμβανόμενες στο κατηγορητήριο εγκληματικές πράξεις Χρυσής Αυγής, όπως η δολοφονία του Παύλου Φίσα, η δολοφονική επίθεση σε συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και μέλη και στελέχη του ΚΚΕ στο Πέραμα, οι δολοφονικές επιθέσεις στους Αιγύπτους αλλιεργάτες, στο Στέκι Αντύπνια, στο χώρο λατρείας μεταναστών στα Πατήσια, σε μετανάστες στην Ιερά Πέτρα, σε νεαρό μαθητή στην Πάτρα, στις λαϊκές αγορές στη Ραφίνα, Μεσολόγη και αλλού, στην Πάρο κλπ. Έχει καταδειχθεί ότι η Χρυσή Αυγή είναι μια εγκληματική ναζιστική φασιστική οργάνωση με ιεραρχική δομή, με επικεφαλής και απόλυτο κυρίαρχο τον κατηγορούμενο αρχηγό της, που ως πολιτικό κόμμα συμμετέχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με διαρκή επιχειρησιακή δράση. Μια οργάνωση που λειτουργούσε με οργανωμένο σχέδιο, το οποίο εκτελούσαν τα κατάλληλα εκπαιδευμένα και οπλισμένα μέλη των ομάδων κρούσης, τα υπονομαζόμενα τάγματα εφόδου, η οποία στα πλαίσια και την εφαρμογή των σκοπών της τέλεσε όλες τις αξιόπινες πράξεις για τις οποίες κατηγορούνται και σε αυτές πρέπει να συμπεριληφθούν και οι πράξεις που και σήμερα στις μέρες μας τελούνται και χαιρόμαστε πάρα πολύ για την παρουσία της μητέρας του άγρια ξυλοκοπηθέντος Λάζα. Αποδεικνύεται ο μισανθρωπικός και ρατσιστικός της χαρακτήρας, οι διασυνδέσεις με τα τμήματα των επιχειρηματικών συμφερόντων και του κρατικού μηχανισμού. Αποδεικνύεται ότι είναι τσιράκια της εργοδοσίας, της πρωτοκρατίας και υπηρετούν με τον πιο ομό και βίαιο τρόπο τα συμφέροντά τους και το μίσος που τρέφει και την εργατική τάξη και το κίνημά της για κάθε αντιφασίστα και προοδευτικό άνθρωπο. Αναφορικά με την πρόοδο και τον τρόπο διενέργειας και διεξαγωγής της δίκης, θα θέλαμε από την πλευρά μας να σημειώσουμε ότι αυτή κατά την άποψή μας διεξάγεται κατ' ορθόδη οικονομικό τρόπο. Πετύχαμε με προσπάθειες συντονισμένες και απόλυτα εναρμονισμένες ως πολιτική αγωγή να μην απονευρωθεί και να μην αποστηρωθεί η δίκη από τον πολιτικό της χαρακτήρα και το νομικό της περιεχόμενο. Να κρατηθεί η σημαντική αυτή για το λαό μας δίκη στην δυνατή επικαιρότητα και να τύχει της δημοσιότητας που της αρμόζει προκειμένου να ενημερώνεται ο λαός μας. Στοιχεία τα οποία όμως πρέπει στη συνέχεια, αγαπητοί φίλοι και φίλες, να ενταθούν από όλες τις πλευρές και ειδικότερα από τα μέσα ενημέρωσης. Με προσπάθεια πετύχαμε οι μισές περίπου συνεδριάσεις να γίνονται στο φυσικό χώρο της δίκης στην αίθουσα του εφετείου Αθηνών. Κάτι που πρέπει να γίνεται για όλες τις συνεδριάσεις κατά την άποψή μας. Προς τούτο αντιτασσόμαστε στις προσπάθειες διολίσθησης που γίνονται προκειμένου οι συνεδριάσεις να γίνονται όλο και περισσότερο στις φυλακές Κορυδαλλού. Με δεδομένο ότι η ολοκλήρωση στη δίκη απαιτεί αντικειμενικά μακρό χρόνο, όπως υπόθηκε και από τη συνάδελφο, πρέπει όλα τα παραπάνω να ενισχυθούν και να δουλέψουμε όλοι στην προσπάθεια και στην κατεύθυνση αυτή. Αν θέλαμε να κρίνουμε την τακτική συμπεριφορά της Χρυσής Αυγής παραγόντων δίκης ακροατηρίου εντός και εκτός της δικαστικής αίθουσας, θα την χαρακτηρίζαμε από έλλειψη ψυχραιμίας και από ένδια επιχειρημάτων προς αντίκρουση των όσων καταλογίζονται με το προβλεπτικό βούλεμα και από συνεχής
ανέτειες προκλήσεις με προφανείς σκοπούς και στόχους. Είναι γνωστή στο Πανελλήνιο η κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της δίκης συνέχιση όμοιων εγκληματικών πράξεων μελών της Χρυσής Αυγής και δύο επιθέσεις σε μετανάστες, πρόσφυγες και ιδεολογικούς της αντιπάλους. Θυμάστε και ξέρετε το περιστατικό και την παρουσία του λαγού, του υπόδικου λαγού στο Εικόνιο. Ξέρετε για τις επιθέσεις στα hot spot στοιχείο. Ξέρετε για την δολοφονική επίθεση εις βάρος του Λάζαρη. Ξέρετε για συμπεριφορές του βαρβαρού στην Τολοκαρνανία, οι οποίες είναι κατά τη, που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της δίκης. Όπως επίσης έχει υπάρξει και η έκδοση σχετικών δικαστικών αποφάσεων που πιστεύω θα ενημερωθείτε και από τους συναδέλφους που θα ακολουθήσουν. Θα θέλαμε, αγαπητοί φίλοι και φίλοι, στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι αυτό που κύρια καταδεικνύεται και τα συμπεράσματα που εξάγονται και από τη δίχρονη διεξαγωγή της δίκης είναι ότι η απόκρουση και το τσάκισμα του φασισμού και ναζισμού που εφαρμόζει και εκφράζει η Χρυσή Αυγή είναι υπόθεση πρώτα απ' όλα του λαού και της νεολαίας, ιδιαίτερα του ταξικού εργατικού κινήματος. Σε αυτή την κατεύθυνση, η πολιτική αγωγή κατά της Χρυσής Αυγής λειτουργεί επικουρικά και υποβοηθητικά προς την εργατική και λαϊκή πάλη κατά του φασισμού και ναζισμού απέναντι σε κάθε εκμεταλλευτική και καταπιεστική ιδεολογία και πρακτική. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι ο ναζισμός, φασισμός και τα διαχρονικά εγκλήματά του είναι προϊόν του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος, το οποίο τον γεννά και τον εκτρέφει, γέννημα και σύμπτωμα της βαθιάς κρίσης και της σύψης του. Όσο η καθημερινή πάλη θα κατευθύνεται στην ανατροπή της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας η οποία δεν θα βασίζεται στο κέρδος και στην απόσπαση πλούτου εις βάρος της εργασίας των πολλών, τόσο θα στενεύουν τα περιθώρια για την αναπαραγωγή του ναζιστικού φασιστικού φαινομένου. Χωρίς αυταπάτες, ό,τι δικαιοσύνη του αστικού κράτους θα εξαλείψει το ναζιστικό και φασιστικό φαινόμενο, αξιοποιούμε την εν λόγω δίκη, όπως την αξιοποιεί το εργατικό και λαϊκό κίνημα. Γνωρίζουμε ότι η Χρυσή Αυγή, όπως και άλλοι μηχανισμοί, είναι χρυσή εφεδρεία του συστήματος για το χτύπημα του κινήματος και των λαϊκών ελευθεριών. Στα πλαίσια αυτά, αγαπητοί φίλοι και φίλοι, πιστεύουμε ότι είναι ζήτημα ηθικής και πολιτικής τάξης η καταδίκη και η τιμωρία και δικαστικά των υπεύθυνων και αυτοργών στα πλαίσια της εγκληματικής οργάνωσης για τα αποκλειστικά αδικήματα που διέπραξαν και συνεχίζουν να διαπράττουν. Σας ευχαριστώ πολύ.